Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Уважаемый господин Музенидис, дорогие друзья, дамы и господа. Πρώτα απ' όλα, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση και εύχομαι η παρουσίαση του ταξιδιωτικού οργανισμού σας, Μουζενίδης Travel Ελλάδα 2014, να αποδειχθεί εξίσου επιτυχημένη με τις προηγούμενες και να βοηθήσει στο να έχουμε και φέτος ακόμα πιο θετικά αποτελέσματα για τον ελληνικό και τον ροδιακό τουρισμό. Το μήνυμα μας είναι απλό, η Ρόδος είναι ένας ιδανικός προορισμός για διακοπές. Είναι αελαιόλουστο και πανέμορφο νησί, με υπέροχες παραλίες, εξαιρετική γαστρονομία, πολιτισμό και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, καθώς και υψηλό επίπεδο ξενοδοχειακή υποδομή σε προσιτές τιμές. Прежде всего, позвольте благодарить вас за приглашение, пожелать, чтобы нынешняя презентация компании имела такой же успех, как и все предыдущие, чтобы результаты этого года были еще более положительными для греческого туризма и для туризма Родоса в частности. Мы заявляем, что Родос – это идеальное место для отдыха с ярким солнцем, превосходными пляжами, с богатой культурой, широким выбором занятий для взрослых и детей и с гостиничной инфраструктурой высокого уровня и приемлемыми ценами. Περηφανευόμαστε πραγματικά για το νησί, όπως περηφανευόμαστε ως ξενοδόχοι και για την ποιότητα της δουλειάς μας και τις επενδύσεις που κάναμε σε αυτήν. Έτσι, η Ρόδος διαθέτει σήμερα πενσύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες, έτοιμες να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και στον πιο απαιτητικό Ρώσο επισκέπτη. Αρχή να σας πω ότι τα πεντάστερα ξενοδοχεία ανέρχονται πλέον σε παραπάνω από 65. Έχουμε φτάσει στα 160.000 κρεβάτια, ολοκένουργια ή πλήρως ανακαινισμένα, υψηλότατων προδιαγραφών που καλύπτουν κάθε επιλογή και κάθε βαλάντιο. Παρ' όλα αυτά, η Ρόδος δεν επαναπαύεται στον θρόνο της Βασίλισσας. Προσπαθούμε διαρκώς για το καλύτερο. Εμπλουτίζουμε τις θεματικές διαστάσεις του τουρισμού, του τουριστικού μας προϊόντος. Ο θρησκευτικός, ο προσκυνηματικός, ο τουρισμός ευεξίας, ο ιατρικός, ο ιαματικός είναι μια πεντάλια επιλογών στις οποίες επενδύουμε προκειμένου να δώσουμε στον επισκέπτη μας τη δυνατότητα της εμπειρίας που αναζητά. Με σύγχρονες υπηρεσίες, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, πολύ συχνά ρωσόφωνο. Мы гордимся над высоким качеством нашей работы, нашими капиталовложениями в гостиничное дело. Сегодня у нас есть современные гостиничные комплексы, готовые предоставить услуги высокого уровня даже самому требовательному гостю из России. Здесь имеется более 65 звездочных гостиниц, 160 мест в совершенно новых или полностью реконструированных гостиничных номерах, рассчитанных на любой вкус и любые финансовые возможности. Несмотря на все это, мы не останавливаемся на достигнутом, мы не почиваем на лаврах, стремимся к постоянному совершенствованию, для чего расширяем тематическое содержание нашей туристической продукции, вкладываем средства в развитие религиозного, паломнического, медицинского, бальнеологического туризма, широкие данные услуг для гостей, желающих провести отпуск, наполненные незабываемыми впечатлениями. Прекрасно подготовлен персонал, часто со знанием русского языка, оказывает самые современные услуги. Πάνω σε αυτούς τους σταθερούς πυλώνες στήριζεται και η σχέση μας με την τουριστική αγορά της Ρωσίας και χρόνο με το χρόνο επιβεβαιώνεται από το συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των Ρώσων πολιτών που μας επιλέγουν για τις διακοπές τους. Ήδη η ρωσική αγορά βρίσκεται ανάμεσα στις δύο πρώτες τροφοδότες του ροδίτικου τουρισμού. 60.000, 110.000, 160 μέχρι πρόπερση, 270.000 Ρώσοι πέρσι. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο Ρώσος είναι ο ιδανικός επισκέπτης για τη Ρόδο και η Ρόδος είναι ο ιδανικός προορισμός για το Ρώσο. Διότι ο Ρώσος επισκέπτης ξέρει να εκτιμά την ανώτερη ποιότητα της φιλοξενίας του νησιού, έχει αισθήματα, έχει κουλτούρα, έχει ζωντάνια, έχει ψυχή. Έχουμε χτίσει μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης και οφείλουμε να δουλέψουμε από κοινού για να τη διευρύνουμε ακόμα περισσότερο. Καθώς όλοι συμφωνούμε πως υπάρχουν μεγάλα περιθώρια πρωτοβουλειών και δράσεων για την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος από τη Ρωσία. Μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και ο αριθμός και η διάρκεια και η εποχικότητα των κρατήσεων από τους Ρώσους φίλους μας. Θέλω λοιπόν και με αυτή την ευκαιρία να πω ένα μεγάλο ζεστό ελληνικό ευχαριστώ στους Ρώσους φίλους της Ρόδου αλλά και στους μοναδικούς συνεργάτες μας και ιδιαίτερα στον ταξιδιωτικό οργανισμό Μουζενίδης Travel. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα που θα δικαιώνουν την κοινή μας προσπάθεια και θα σας διαβεβαιώσω ότι της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου είμαστε δίπλα σας για να ενισχύσουμε και να διευκολύνουμε τις προσπάθειές σας για ακόμα περισσότερους Ρώσους επισκέπτες στο νησί μας. Наши связи с туристическим рынком России имеют прочную основу и укрепляются с каждым годом. Постоянно растет число российских граждан, выбирающих наш остров для проведения отпуска, и Россия входит в первую тройку стран, поставляющих туристов на Родос. Это не случайно. Российские туристы – это идеальный гость для Родоса, так же, как Родос является идеальным местом для их отдыха.
У них есть радость жизни, культура, душа, в нас зародились крепкие связи на основе взаимного доверия. Все мы согласны, что есть возможности для новых инициатив и действий, направленных на усиление потока туристов из России. Можно улучшить такие показатели, как количество туристов, продолжительность их пребывания, сезонность бронирования гостиничных номеров нашими российскими друзьями. Я хотел бы воспользоваться случаем и выразить огромную горячую греческую благодарность всем российским друзьям Робос, а также нам замечательным партнерам, в особенности туристической фирмы «Зенит Стрелл». Хочу заверить вас, что мы, как остаться владельцы гостиницы «Родос», всегда будем рядом, будем помогать вам привлекать еще большее число российских туристов на нашу страну. Ασφαλώς κανένας δρόμος δεν είναι σφαρμένος με ροδοπέταλα. Το θέμα της έκδοσης Visa εξακολουθεί να είναι στην κορυφή της κοινής μας ατζέντας προς επίλυση θεμάτων. Σας διαβεβαιώνω πως οι δικές μας προσπάθειες είναι διαρκείς και επίπονες, προκειμένου να μην πυροβολούμε ήδη τα πόδια μας. Ο ίδιος προσωπικά έχω κάνει σειρά συναντήσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών για το θέμα. Πιέζουμε για να χορηγείται πολύ ευκολότερα και πολύ γρηγορότερα στους Ρώσους φίλους μας, με τη διευκόλυνση της Multivisa είτε με ετήσια ή πενταετή Visa. Έτσι ώστε ακόμα περισσότεροι φίλοι από τη Ρωσία να επιλέξουν τη Ρόδο για να περάσουν φέτος διακοπές στην Ελλάδα, του ήλιου, της θάλασσας, του Θεού, της ευλογίας του. Κύριε Μουζονίδη, το επόμενο μου είπα...